καλημέρα και πάλι. Σύμφωνα με ουκρανική πηγή ενημέρωσης που δίνει και τα πλάνα τα οποία θα δείτε σε λίγα δευτερόλεπτα στην οθόνη σας, πριν από περίπου μία μισή ώρα σημειώθηκε αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ντνιπρό, όπως αναφέρεται, μεγάλη πόλη στο κέντρο της Ουκρανίας, όπου δεν είναι ακόμα εκεί ρωσικά στρατεύματα, και συγκεκριμένα στο χωριό Νοβοκοντάνσκι, σε κατοικίες, όπως αναφέρεται, τουλάχιστον ένας νεκρός, αναφέρεται. Τρεις επιθέσεις, λένε οι Ουκρανοί, έγιναν στην περιοχή αυτή. Επίσης, υπάρχουν αναφορές για βομβαρδισμούς τις τελευταίες ώρες στα δυτικά της Ουκρανίας, στην περιοχή Λούτσκ, σε υποδομές ενέργειες, όπως λένε. Επίσης, έχει προκληθεί πυρκαγιά εκεί. Επίσης, αναφορές για εκρήξεις στην περιοχή Βολίνσκα, είναι στα δυτικά αυτές οι περιοχές της Ουκρανίας, αλλά και στην περιοχή Ρίβν υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις, όπου εκεί κοντά βρίσκεται και πυρηνικό εργοστάσιο, το δεύτερο μεγαλύτερο μετά τη Ζαπορίζια. Τώρα πρέπει να εξακριβωθούν αυτά, να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Πάντως, για την επίθεση αυτή παρουσιάζεται και βίντεο, όπως βλέπετε. Επίσης, αναφορές γίνονται τις τελευταίες ώρες για βομβαρδισμό στο Τσέρνικοφ, πάνω από το Κίεβο, μία από τις πέντε πόλεις που βρίσκονται υπό πλήρη πολιορκία εδώ και μέρες. Αν μπορούμε, ο Αντώνης Περούλης, να περάσει το χάρτη, να δείτε τις πέντε πόλεις που βρίσκονται υπό πλήρη πολιορκία. Είναι αυτές με τον κίτρινο κύκλο, τέσσερις βόρεια και μία νότια. Είναι Τσέρνικοφ από αριστερά, Κόνοτο, Ψούμι, Χάρκοβο και η πολύπαθη Μαριούπολη νότια, που μάλλον αργά ή γρήγορα θα καταληφθεί, αφού πέραν των τακτικών βομβαρδισμών που γίνονται εκεί, είναι σε πλήρη αποκλεισμό, χωρίς ρεύμα, νερό, φάρμακα, αλλά και πυρομαχικά για όσους αμήνονται. Την ίδια ώρα σφίγγει ο κλοιός γύρω από το Κίεβο. Δεν είναι ακόμα υπό πολιορκία η Ουκρανική πρωτεύουσα όπως οι άλλες. Αυτό επιχειρείται, όπως φαίνεται, τις τελευταίες ώρες να γίνει από ρωσικά στρατεύματα, τα οποία προελάβουν τις τελευταίες ώρες, ενώ ήταν παρατηρείται μια στασιμότητα τις προηγούμενες μέρες. Τώρα επιχειρούν από διάφορα σημεία να φτάσουν όλο και πιο κοντά. Σε άλλα σημεία είναι 12 χιλιόμετρα, σε άλλα σημεία είναι λίγο πιο μακριά, σε άλλα σημεία είναι λίγο πιο κοντά. Υπάρχει άμυνα από τους Ουκρανούς, υπάρχουν πολλά αντιαρματικά τελικά. Δεν είναι μόνο αυτά τα λάστιχα και οι βόμβες Μολότοφ. Υπάρχουν αντιαρματικά εκεί. Υπάρχουν και πυροβολικό, όπως είδαμε χθες να δρά και να χτυπά λίγο έξω από το Κίεβο οχήματα. Και στο Νικό, τα πλάνα αυτά είναι τώρα από την, που μας έλεγε και ο Μιχάλης Ιγνατίου νωρίτερα, είναι, αν δεν κάνω λάθος, από Δορυφόρο, και δείχνουν αυτή την περίφημη, την περίφημη φάλαγγα των πολλών χιλιόμετρων που ήταν έξω από το Κίεβο. Τελικώς, όπως αναφέρεται, έχει διασπαστεί, έχει υποστεί φθορά, λένε οι ξένοι παρατηρητές. Έχει διασκορπιστεί, ναι. Φορτηγά και άρματα. Έχει διασκορπιστεί, υπάρχει κρύο εκεί, παγετός. Ναι. Πρέπει να το τονίσουμε και αυτό. Είναι χειρότερα από την Ελλάδα εκεί, όπως καταλαβαίνουμε, η κατάσταση. Οπότε δυσχεραίνει και αυτό την προέλαση των στρατευμάτων και προς το Κίεβο και προς άλλες περιοχές. Επίσης, έχουν αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα που λέγαμε και το πρωί, και έχουν παρατηρήσει οι αναλυτές, ότι η πολιορκία που κάνουν γύρω από τις πόλεις και προσπαθούν, χωρίς να ισοπεδώσουν τις πόλεις, να τις καταλάβουν αν φύγουν όσοι είναι εκεί ή τελειώσουν τα πυρομαχικά, απασχολούνται μόνο για αυτές τις πόλεις περίπου τα περισσότερα στρατεύματα, και δεν μπορεί να γίνουν οι προωθήσεις. Και ένα άλλο πρόβλημα, ειδικά στα νότια, όπου μέχρι πριν από λίγο και ακόμη και τώρα τα πηγαίνουν καλύτερα σε σχέση με τον Βορρά, πουθενά δεν τα πάνε καλά σύμφωνα με τους δυτικούς, αλλά τα πηγαίνουν καλύτερα, έχουν αντιμετωπίσει και την αντίσταση, καθώς ακόμη και στη Χερσόνα, τη μεγαλύτερη πόλη που έχουν καταλάβει ως τώρα οι Ρώσοι, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και πιθανόν να υπάρχουν και ένοπλες αντιδράσεις σε κάποια φάση, και έγιναν μόνο σε αυτή την πόλη περίπου 400 συλλήψεις από το ρωσικό στρατό, αναφέρουν οι αναφορές.
Ευχαριστούμε, Φάνη μου. Ο Μιχάλης μας έλεγε νωρίτερα. Έκανες, Φάνη, είναι εξαιρετικός και αυτές τις μέρες μας έχει βοηθήσει πολύ και με τους χάρτες που μας παρουσιάζει. Οπότε, να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Αλλαγή καριέρας για το Φάνη. Να το αλλάξουμε, να το βάλουμε να κάνει διεθνή. Πολεμικό σχολιαστή, όλα. Είναι εξαιρετική περιγραφή που έκανα. Εντάξει, και εγώ μαθαίνω. Πολέμους να μην έχουμε. Σωστό και αυτό. Έτσι, για να μην έχεις δουλειά. Αυτό είναι και να μην πειραζόμαστε. Να μην έχεις αντικείμενο. Στρατιωτικές περιγραφές. Ναι, ναι. Πάντως μας έλεγε και ο Μιχάλης νωρίτερα ότι από τους Αμερικανούς αυτό που βγαίνει από το Πεντάγωνο, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο που μίλησε στους δημοσιογράφους, είναι ότι είναι στα 9 χιλιόμετρα πλέον οι δυνάμεις οι ρωσικές έξω από το Κίεβο. Ναι. Να δούμε και με τον Χρήστο Νικολαίδη. Να δούμε αν θα αποφασίσουν να κάνουν αυτό που φημολογείται και συζητείται. Όσο πλησιάζουν, πάντως είναι προφανές ότι δεν πλησιάζουν χωρίς στόχο. Είναι σαφές. Ότι μπορεί να το λέει και η πηγή του Μιχάλη, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται. Για πίεση, έτσι. Όχι, και αρχίζει και πλησιάζει. Ναι, ναι. Θυμίζω ότι έχουμε παρακολουθήσει δυστυχώς αυτή την φάλαγγα χιλιόμετρο με το χιλιόμετρο. Ναι, και προφανώς όλα αυτά. Δεν από αυτή τη φάλαγγα, είναι άλλη μας έλεγε. Καλή. Αλλά ακόμα και αυτό άλλη, που βλέπουμε και την κινητοποίηση τη φάλαγγα στο Μιχάλη. Και ότι αυτό λειτουργεί και ψυχολογικά για του ανθρώπου στο Κίεβο. Ότι είμαστε μια ανάσα. Ότι είμαστε μια ανάσα και είμαστε ένα γιγαντιαίο στρατός δίπλα σας. Και μην ξεχνάτε ότι η στρατηγική του Πούτιν, η οποία δεν του βγήκε, περίμενε ότι ουσιαστικά οι Ουκρανοί θα παραδοθούν με την εμφάνιση και μόνο των στρατευμάτων του, κάτι το οποίο δεν συνέβη σε καμία σχεδόν, νομίζω όχι σχεδόν, σε καμία πόλη δεν έχει συμβεί αυτό, από το Χάρκοβο ξεκινώντας και φτάνοντας και έξω από την Οδυσσό. Δηλαδή, περίμενα προφανώς ότι με το που θα τους δουν θα καταθέσουν τα όπλα. Ναι, ότι ήρθαν ως απελευθερωτές.